Καλησπέρα σας. Νομίζουμε ότι με τη σημερινή πρωτοβουλία η ΣΕΑΛ επιβιώνει την παρακολουθά τις εξελίξεις, παρεμβαίνει με βάση αυτές. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Γιώργος Σομπίλης έβαλε το περίγραμμα. Πρακτικά όλοι έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ενώπιση του τρίτου κύματος, παρότι η κυβέρνηση εδώ και ένα μήνα ουσιαστικά καλλιεργεί το κλίμα ότι ξεμπερδέψαμε την πανδημία, ήρθαν τα εμβόλια, φτάνει και με βάση τις σχέσεις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, διαψεύδει. Είναι οι χιλιάδες ως τώρα νεκροί που είναι με το ονοματεπώνυμο, με οικογένειες, άνθρωποι που πόνεσαν, που βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν στο σπαραλιασμένο σύστημα υγείας, χρόνοι πάσχοντες που σταμάτησαν τις θεραπείες τους ή αδυνατούν ή τις κάνουν πλημελώς, γιατί απλά το σύστημα υγείας έχει γίνει μίας νόσου. Κέντρα υγείας που αποψηλώθηκαν στην πρώτη φάση για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, που πάλι τώρα αποψηλώνονται, σταματούν κάθε άλλη αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης νόσου για να μετατραπούν σε εμβολιαστικά κέντρα, περιμένοντας πότε τα κέρδη, τα ποσοστά κέρδη της ΧΥΠΣ πολυεθνικής θα επιτρέψουν να στείλουν τις ανάλογες δόσεις στην Ελλάδα για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Δύο βασικοί άξονες είναι στη δική μας παρέμβαση σήμερα όσον αφορά το θέμα της πανδημίας. Να καλέσουμε σε ετοιμότητα, αγωνιστική ετοιμότητα, τους ανάπηρους, τους χρόνιους πάσχοντες, τους γονείς και κηδεμόνες, να υπερασπίσουμε τον αγώνα τους, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τους μαχόμενους υγειονομικούς, την ίδια τους τη ζωή, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους τους, την αρτημέλειά τους, την υγεία τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Επιβεβαιώθηκε από την αντιμετώπιση του πρώτου και του δεύτερου κύματος, από τη στάση της κυβέρνησης, που ενώ με συγκεκριμένες προτάσεις και των αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος και του αγωνιστικού γονεϊκού κινήματος, 7 Μάρτη το πρώτο κοινό υπόμνημα σε ΑΝ ενιαίου Πομέας Εμισέας του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας με συγκεκριμένες προτάσεις. Επανήλθαμε με μια σειρά ανακοινώσεις μας, υπομνήματα, όλο το διάστημα. Η κυβέρνηση συστηματικά αρνείται και να απαντήσει και λένε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του αγωνιστικού εμπειρικού κινήματος και του αγωνιστικού συνδικαλιστικού κινήματος και να πάρει πάνω απ' όλα, που εδώ είναι οι εγκληματικές ευθύνες, τα συγκεκριμένα μέτρα. Είχαμε το πρώτο καμπανάκι με τους 13 νεκρούς συναδέλφους αιμοκαθαρώμενους στην ιδιωτική κλινική Ταξιάρχε, που ήταν χυμαδιό, χωρίς κανένα μέτρο, με τρομοκρατία στους εργαζόμενους να μην φοράνε τις μάσκες. Δεν τηρούσαν κανένα πρωτόκολλο και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχει γίνει εισαγγελική έρευνα που μέχρι που ολοκληρώθηκε μιλάνε για 13 νεκρούς. Όμως τα πρωτόκολλά τους ήταν αυτά που έκαναν τα αποτελέσματα. Ήρθε το δεύτερο κύμα. Βγήκαμε έγκαιρα με κινητοποίηση 15 Ιούλη. Αρνήθηκαν και τότε να συναντήσουν την αντιπροσωπεία της ΕΑΛ και της ΠΟΜΕΑ και του ΕΜΙΣΕΑ. Βάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επιβεβαιωθήκαμε, το δεύτερο κύμα εξελίχθηκε. Είχαμε τα χιλιάδες θύματα, είχαμε τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μας στα ιδρύματα χρονίου παθήσεων, στα ιδρύματα βαριά αναπήρων, στους οίκους υγείας. Αποτελέσματα της δικές τους πολιτικής. Ήταν εγκληματικό, ήταν προκλητικό, που βγήκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να δηλώσει ότι κόλλησαν κορονοϊό στο ασβεστοχώρι, στο κοστογυροκομείο με τις 25 νεκρούς, επειδή λέει μία νοσηλεύτρια ανεύθυνη ήπια και καφέ με μια ξαδέρφη της που είχε πιει καφέ τις προηγούμενες μέρες σε ένα μπαράκι, λέει, στην Χαλκιδική. Αν μη τι άλλο, είναι ξεδιάντροποι. Δεν λένε ότι δεν υπάρχουν δημόσια γυροκομεία,
Δεν λένε, υπάρχουν μόνο δύο τυπικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν λένε ότι η υποχρηματοδότηση, η ιδιωτικοποίηση και η λογική του κέρδους λειτουργούν και με χωρίς πανδημία, πολύ περισσότερο στην πανδημία, όχι απλά στο κόκκινο, σε συνθήκες κυριολεκτικά κινδύνου για εργαζόμενους και περιθαλπόμενους. Έτσι και έρχονται και τόλμησαν να κατηγορήσουν την νοσηλεύτρια. Θα πει κάποιος, μα δεν έπρεπε να τηρούνται κάποια μέτρα. Βεβαίως έπρεπε να τηρούνται κάποια μέτρα. Μα τα μέτρα, τα πρωτόκολλά τους, αυτά τα μέτρα που αυτοί είχαν στείλει, ήταν αυτά που άφηναν τα περιθώρια να επεκταθεί μαζικά ο ιός. Και είχαμε πει ότι ιδιαίτερα οι χώροι των γυροκομείων, των χρονίων πασχόντων, των παριάνα πύρων, είναι οι χώροι που με βάση και τη διεθνή εμπειρία, ξέρουμε για τις εκατόμεις των νεκρών στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη χώρα του Ονείρου, στη ΣΥΠΑ. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς μαζικά. Ο στρατός τους έβγαζε μέσα από τα γυροκομεία και τα ιδρύματα αναπήρων τον κόσμο. Βεβαίως στην πορεία εξαφανιστήκαν από τα κανάλια αυτές οι εικόνες. Έτσι. Ενώ υπάρχει αυτή η διεθνή εμπειρία και από άλλες ανάλογες καταστάσεις, ερμηνείες κτλ., δεν πήραν το πρώτο και βασικό μέτρο. Να αραιώσει ο πληθυσμός, αυτό που τους λέγαμε. Να ανοίξουν και άλλες δομές, να μεταφερθεί κόσμο σε ξενοδοχεία, οργανωμένα κτλ. Και μοναχικοί που μεθαίναν στα σπίτια τους αβοήθητοι ή δεν μπορούσαν να κάνουν τις θεραπείες τους. Γιατί έτσι και αλλιώς ήταν υπεράριθμα όλη αυτή η χώρα. Δεν πήρανε προσωπικό για να αναπτύξουν. Και μάλιστα και προειδοποιούμε, ενώ είμαστε σε εξέλιξη, φουσκώνει το τρίτο κύμα και δεν ξέρουμε που θα βρισκόμαστε σε λίγες ημέρες. Μέσα στο Μάρτι, με εντολή της Υπουργού Εργασίας υπεύθυνη για τα ιδρύματα πρόνοιας, έτσι ο ΜΑ δήλωσε στα στελέχη του Υπουργείου σε σύσκεψη πριν 15 μέρες και στους εκπροσώπους των σωματείων εργαζομένων ότι 150 εργαζόμενοι επικουρικοί στα ιδρύματα πρόνοιας θα απολυθούν, που λήγουν οι συμβάσεις τους. Να λοιπόν ποιες είναι οι κλιματικές ευθύνες. Και προσωπικό δεν πήρανε και χρηματοδότηση δεν κάνανε και άρρωση πληθυσμού και δεν κάνανε και κάτι άλλο. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ όπως τους προτείναμε και απαιτούσαμε από την πρώτη στιγμή. Γιατί το λέγαμε αυτό? Γιατί αν σε αυτούς τους χώρους δεν πιάσεις το κρούσμα το πρώτο από την αρχή, είναι αντικειμενικό λόγω και των ελλείψεων προσωπικού και του υπερπληθυσμού που υπάρχει και της αδυναμίας των περιθαλπόμενων να αυτοξυπηρετηθούν σε ένα μεγάλο βαθμό, αντικειμενικά θα πάρει βασικές διαστάσεις. Επιβεβαιώθηκε στον ταξιάρχη, επιβεβαιώθηκε στα γεωργομεία στη Νέα Μάκρη, στην πρώτη πανδημία, επιβεβαιώθηκε στο ασβεστοχώρι, επιβεβαιώθηκε στις ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας, Λάρισας και Θεσσαλονίκης με τους νευροπαθείς. Κανείς δεν ξέρει πόσοι κατήγανε στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στα άλλα ιδρύματα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Το πρώτο κρούσμα στον Άγιο Παντελεήμονα ήταν στις 20 Οκτώβρη. Αν γινόταν μαζικά επαναλαμβάνοντα τεστ, οι ασυμπτωματικοί θα είχαν εντοπιστεί, θα είχαν οριοθετηθεί και δεν θα υπήρχε αυτή η επέκταση. Κι όμως είχαμε μετά τις 10 του Νοέμβρη τη μαζική έκφραση των κρουσμάτων. Από την άποψη αυτή κάνουμε ίστατη έκκληση μπροστά στο τρίτο κύμα. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση. Πρώτα να μην απολύσει κανένα εργαζόμενο. Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι επικουρικοί, να αναδούν οι συμβάσεις. Δεν μπορούμε πρόσχημα ένα διαγωνισμό που κάποιοι βρέθηκαν απ' έξω, 150 εργαζόμενοι ειδικευμένοι, που έχουν δώσει τη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας, να πετιούνται στο δρόμο, όταν και όλοι αυτοί που προσλαμβάνονται τον διαγωνισμό. Και αυτοί είναι πάλι ελάχιστοι σε σχέση με τις ανάγκες. Χρειάζονται πολύ πολύ περισσότεροι για μια ποιοτική, με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης, λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων. Να γίνουν τώρα μαζικές προσλήψεις και στα ιδρύματα πρόνοιας και στο σύστημα υγείας και στα ειδικά σχολεία που λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό. Με κόσμο που έχει πρόσθετες ανάγκες, με κόσμο που αντικειμενικά δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και κάποιοι από αυτούς στα ειδικά σχολεία, στα ιδρύματα πρόνοιας δεν μπορούν και να τηρήσουν τα ανάλογα μέτρα κοινωνικής αποσιοποίησης ή να φορέσουν τη μάσκα κτλ. Να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας και πρόνοιας για να μπορέσουν
να αντιμετωπιστούν με ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο όλες οι ανάγκες σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ και τώρα να αγοραστούν εμβόλια από όλες τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί ως προς την ασφάλειά τους. Μας λένε κάποιοι, μα βγάζετε τον ίστρο σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλετε να τηρηθεί η συμφωνία. Πέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει απέναντι στους λαούς να δημοσιοποιήσει που αρνείται τις συμβάσεις, εμβόλια που έχουν προπληρωθεί από τους λαούς και η έρευνα και σήμερα τα δίνουμε το σταγονόμετρο, εμείς λέμε πολύ απλά να αγοραστούν αυτά και να επιβάλλουμε να δοθούν και γρήγορα και να αγοραστούν και από τις άλλες εταιρείες που το προβλέπονται στις συμβάσεις για να μπορέσει έγκαιρα να εμβολιαστεί ο κόσμος για να διαμορφωθεί το ανάλογο ο τείχος ανοσίας του 70% του πληθυσμού. Θέλουμε εδώ, κλείνοντας το θέμα της πανδημίας, να καταγγείλουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, εμείς λέμε αυτό να γίνει αντικείμενο μαζικής αντίδρασης, αλλά κατάφερε ο κόσμος να κρίνει και τον καθένα σε αυτή την ιστορία, για την απροκάλυπτη προσβολή από τον Υπουργό Υγείας, αλλά πριν Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη, αυτός που βγαίνει σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου και είναι όλα, να μας τα εμφανίσει όλα καλώς καμωμένα, όπως το λέμε και στην πρόσκληση, που είχε το θράσος να κατηγορήσει τους γιατρούς, τους εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, για τους θανάτους στα νοσοκομεία και στα ιδρύματα. Είπε ότι δεν ευθύνεται η κυβέρνηση για τους θανάτους στις κλινικές, ότι είναι ευθύνη των γιατρών που δεν διασωληνώνουν αυτούς που χρειάζονται διασωλήνωση. Δεν μας είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης ποιος είχε την ευθύνη που 5 παθολόγοι στη Δράμα αντιμετώπιζαν 200 νοσηλευόμενους με ασθένεια, με COVID. Ποια η δυνατότητα, ποιο χρόνο μπόρεσαν να διαθέσουν στον ασθενή που έκανε εισαγωγή όταν οι εισαγωγές ήταν 5% την ημέρα. Ή δεν ξέρω ο κύριος Κοντοζαμάνης ότι με 5 παθολόγους δεν προλαβαίνουν ούτε τα στοιχειώδη να κάνουν μέσα στους ασθενείς. Δεν μας είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης με τα ελάχιστα ασθενοφόρα που υπάρχουν, που η μεταφορά ενός περιστατικού COVID έτσι κι αλλιώς απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο, τι προσλήψεις κάνανε, ποια δυνατότητα λύση έδιναν και δυνατότητα υπήρχε με αυτά τα ασθενοφόρα και με αυτούς τους γιατρούς κλινικές να γίνει μεταφορά από νοσοκομείο που δεν διέθετε κρεβάτι μεθ σε άλλο νοσοκομείο, όταν αυτό χρειαζόταν συνοδεία γιατρού. Ποιος γιατρός θα έφευγε και από ποιο νοσοκομείο σε αυτές τις συνθήκες όταν δεν κάνανε τις αναγκαίες προσλήψεις. Πολύ περισσότερο δεν μας είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης τι έγινε στον ιδιωτικό τομέα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κυριολεκτικά σφάδαζαν οι εργαζόμενοι και οι υγειονομικοί και ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία, πάντα από την τεράστια πίεση και με την αναμενόμενη τώρα που περιμένουμε στο τρίτο κύμα, κυριολεκτικά και με κρατικές επιχορηγήσεις κάνανε χρυσές δουλειές. Τα χειρουργεία που σταματούσαν, οι εξετάσεις, οι θεραπείες στα δημόσια νοσοκομεία, κυριολεκτικά έδωσε την ευκαιρία, πέρα τις άλλες επιχορηγήσεις για τα τεστ, πέρα τις άλλες επιχορηγήσεις για τα κρεβάτια της ΜΕΘ και όχι μόνο, ο ιδιωτικός τομέας πάνω στον πόνο, στην αγωνία, στο θάνατο, στα βάσανα του Κοσμάκη, να κάνει κυριολεκτικά τζίρους που δεν τους περίμενε ποτέ. Η κυβέρνηση έκανε και κάτι άλλο αυτό το διάστημα. Αξιοποίησε την περίοδο της πανδημίας για να περάσει βάρβαρα μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους, το λαό μας. Εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτά που κάνει σχέση με την απαγόρευση των απεργιών και των διαδηλώσεων που μας αφορά άμεσα και δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουμε και θα συμβάλλουμε στο να χρηστευτούν και να μείνουν στα καρδιά, γιατί έχουμε κάθε συμβαίνον για να περασπίσουμε τη ζωή μας κάτι τέτοιο. Δεν θα μείνουμε στα άλλα σε σχέση με την συμπιτσάνα σε άλλους τομείς. Θα πούμε μέσα σε αυτούς τους χώρους που ζούμε εμείς και βιώνουμε, που μας αφορούν και άμεσα και τα λοιπά, αν και μας αφορούν όλα. Γιατί έχουμε παιδιά στα πανεπιστήμια, γιατί έχουμε
παιδιά που δουλεύουν στις μεταφορές, έχουμε παιδιά και συναδέλφους και αδέρφια που μπορούν να δουλεύουν στα ΕΛΤΑ, που τα ιδιωτικοποιούν. Τι έκανε σε σχέση με τα ΑΜΕΑ αυτό το διάστημα? Πρώτον, στην πρώτη πανδημία, πέρα ότι δεν πήρε κανένα μέτρο για ουσιαστικό, με ουσιαστικό σχέδιο στήριξής τους σε αυτή τη σύνθετη και δύσκολη κατάσταση, μέσα σε μία μέρα, 23 του Μάρτη, 3.500 ορφανά παιδιά με αναπηρία που έπαιρναν τη σύνταξη των θανόντων γονιών τους, σκόπηκε το επίδομα. Χιλιάδες κόσμος σταμάτησε τις θεραπείες του γιατί το σύστημα υγείας μετατρέπηκε σε σύστημα κορονοϊού. Τι σημαίνει αυτό? Προκαλούμε και ζητούμε από τους πανεπιστημιακούς, τις πανεπιστημιακές κλινικές, να γίνει έρευνα. Ποια ήταν η θνητότητα εκτός COVID σε χρόνιους πάσχοντες αυτό το διάστημα? Ήδη έχουν βγει οι πρώτες μελέτες και στην Ευρώπη και στις χώρες του Ονείρου, εκτός του ομαδικού στάφους, πάλι σαν στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, ίσως Σάο Πάολο στη Βραζιλία, στη γρήγορα αναπτυσσόμενη άλλη καπιταλιστική χώρα, ότι υπάρχει αύξηση της θνητότητας και σε μη COVID νόσους. Ποιο είναι αποτέλεσμα ποιας πολιτικής είναι αυτό? Δεν είναι της δικιάς πολιτικής με το σύστημα υγείας που είναι σπαραλιασμένο? Σε μια περίοδο που η επιστήμη κάνει τεράστια βήματα και αν θέλετε είναι δείγμα το ότι μπόρεσε η επιστήμη, Αλεξάνδρα, αν τα διαθέτει άμεσα, να καλύψει το εμβόλιο μέσα σε 10 μήνες. Και εμείς λέμε, και επιστήμονες λένε, ότι αν δεν ήταν στα χέρια των ιδιωτών η έρευνα και η παραγωγή φαρμάκου, το εμβόλιο θα ήταν έτοιμο και σε ένα μήνα μετά την πανδημία. Γιατί? Είμαστε υπερβολικοί? Είμαστε υπερφύαλοι? Όχι. Γιατί θα είχε βγει τα εμβόλια για τους προηγούμενους κορονοϊούς, θα είχε προχωρήσει δηλαδή όλη η βασική επιστημονική δουλειά κατά 90%, θα ήταν και πολύ πιο εύκολο να κυκλοφορήσει το εμβόλιο. Και έχουμε τώρα και να τα έχουμε προπληρώσει και να έχουν καθυστερήσει και να μην έχουμε και εμβόλια. Και να είμαστε ενόψει του τρίτου, πιθανά και του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Και έχουμε και όχι μόνο αυτά. Αλήθεια, το εθνικό σχέδιο για τα ΑΜΕΑ ήταν λόγω ευαισθησίας της κυβέρνησης που μέσα στην πανδημία και μάλιστα την ημέρα που ανακοινώνονταν 12 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, τα πολλά κρούσματα και η θάνατη σε μια σειρά ιδρύματα πρόνοιας της Θεσσαλονίκης, Άγιο Παντελεή, Μονάς Βεστοκόρη κλπ, που έκανα την ολόκληρη εκδήλωση, ολόκληρο σόου μαζί με τον ανεκδίγητο πρόεδρο της λεγόμενης ΕΣΑΜΕΑ που στο όνομα των επιχορηγήσεων έσπευσε για μία ακόμα φορά δίπλα στους υπουργούς να δώσει άλοθη στη βάρβαρη πολιτική τους, ανακοίνωσαν το εθνικό σχέδιο για τα ΑΜΕΑ, κωδικοποιημένα. Εθνικό σχέδιο για τα ΑΜΕΑ. Ό,τι δεν μπόρεσαν να περάσουν το άλλο διάστημα, ό,τι είχε ανακοινώσει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση για ιδιωτικοποίηση στην υγεία, την πρόνοια, διάλυση της ειδικής αγωγής, κλείσιμο ειδικών σχολείων, κλείσιμο ιδρυμάτων, σταμάτημα των επιχορηγήσεων, του στηρίξουν τα ΑΜΕΑ για να έχουν τα ανάλογα τεχνολογικά βοηθήματα και ανάθεση του ρόλου στις επιχειρήσεις κτλ. Όλα αυτά τα έχουν μαζέψει σε ένα πακέτο, ανάλογα οι εξειδίκες του σχέδιου Πισαρίδη δηλαδή, και δημοσιοποίησανε το εθνικό σχέδιο για τα ΑΜΕΑ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα είμαστε πιο αναλυτικοί. Είναι η εξειδίκευση της πολιτικής του κεφαλαίου στην πρόνοια και στην ειδική αγωγή για τα ΑΜΕΑ, με βάση τις κατευθύνσεις τους να εμπορευματοποιήσουν τις ανάγκες μας, να ξεφορτωθεί το κράτος το κόστος για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, την ειδική αγωγή και την αποκατάσταση, να ανοίξει ο δρόμος της γιγάντωσης της επιχειρηματικής δράσης στους συγκεκριμένους τομείς. Για όλα αυτά, καλούμε τον κόσμο σε αγωνιστική ετοιμότητα, να είναι στον δρόμο, να είναι στο κίνημα, να συμμετάσχει στα σωματεία του στις κινητοποιήσεις. Σήμερα είμαστε έξω από τα κέντρα υγείας, τα πολυατρία κτλ. Στη μέρα δράσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των συνδικάτων και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Στις 16 του μήνα, μαζί με τους απεργούς υγειονομικούς, τους μαχόμενους υγειονομικούς,
μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είμαστε όλοι στο δρόμο στις 10.30 στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και στην πορεία στη Βουλή. Οι άλλοι συνάδελφοι με τις παρεμβάσεις τους θα δώσουν και εξειδικευμένα ζητήματα και ό,τι χρειαστεί και στις ερωτήσεις θα απαντήσουμε. Να είστε καλά, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Χάρη. Θα δώσουμε για λίγο το λόγο στην γιατρό μας παθολόγο που βρίσκεται και σε μονάδα COVID και είναι και μέλος της γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, Σταματέλου Δήμητρα. Δήμητρα, μας ακούς? Ακούγομαι. Ναι, ναι. Έχεις το λόγο. Γεια σας. Γεια σας. Δεν πρόλαβα να ακούσω την εισήγηση του Χάρη. Δεν ξέρω τι άλλο έχει συζητηθεί. Απλώς θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ από τη σκοπιά της, από την πλευρά τέλος πάντων των αγωνιστών υγειονομικών των μαχόμενων, να ενημερώσω ότι σήμερα έγιναν παρεμβάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με κύριο αίτημα τη στελέχωση του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι ώστε, όντας ο μόνος τρόπος να λυθούν τα διαγκωμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο επιπρόσθετα με το βάρος της πανδημίας. Όπως γνωρίζετε, παρά τα μεγάλα λόγια και τα σχέδια επισχεδίων που ανακοίνωναν πριν ακόμα εγκριθούνκαν τα εμβόλια, ουσιαστικά δεν έχει πάρθει κανένα σοβαρό μέτρο για τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων και την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της χώρας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πλάνο του εμβολιασμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα, ενώ είχαν ανακοινωθεί πάνω από 1.000 εμβολιαστικά κέντρα, μέχρι τώρα έχουν ονομάσει σημεία των νοσοκομείων εμβολιαστικά κέντρα, έχουν αναθέσει αυτό το καθήκον σε προσωπικό των νοσοκομείων, δηλαδή δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων δομών υγείας, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται, τα ίδια νοσοκομεία συνεχίζουν να νοσηλεύουν ακόμα και ασθενείς με COVID, συνεχίζει να είναι αυξημένη και πιο αυξημένη, θα λέγαμε, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από τις λοιπές ασθένειες που συνεχίζουν να υπάρχουν κανονικότατα. Και έχουμε αυτές τις τραγελευτικές καταστάσεις, να βλέπουμε νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός, όπως η Νίκαια, όπως το Σωτηρία, όπως το Γεννηματάς, όπως το ΚΑΤ, να εμβολιάζουν τον πληθυσμό και, αν όχι στον ίδιο διάδρομο, όπως είναι στη Νίκαια, σε άλλους ορόφους ή στους ίδιους χώρους, να υπάρχουν και ασθενείς με όλα τα υπόλοιπα νοσήματα και ασθενείς ύποπτοι ή θετικοί για COVID. Συν το γεγονός ότι το προσωπικό των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή ψυχικά και σωματικά χτυπημένο και εξουθενωμένο, δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Οπότε αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία η ενίσχυση. Παραμένει το αίτημα εδώ και ένα χρόνο, το αίτημα για ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και πολύ περισσότερο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ξέρετε πολύ καλά και ελπίζω και δυστυχώς κάποιοι ίσως να το ξέρουν και από πρώτο χέρι ότι ουσιαστικά εδώ και ένα χρόνο έχουμε σύστημα υγείας μίας νόσου. Αλίμονο σε όποιον πάθει κάτι άλλο εκτός από COVID αυτή τη στιγμή. Ήδη δημιουργούνται προβλήματα, ήδη το βλέπουμε ζωντανά και στα νοσοκομεία, ακόμα και στις εφημερίες. Βλέπουμε να υπάρχει αύξηση της προσέλευσης με περιστατικά που θα έπρεπε να παρακολουθούνται πολύ πιο τακτικά από ό,τι γίνεται τώρα λόγω της κατάστασης. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν ακυρωθεί, έχουν αναβληθεί, έχουν περιοριστεί τα τακτικά ραντεβού, τα χειρουργεία και η παρακολούθηση και η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, με αποτέλεσμα στα νοσοκομεία να φτάνουν οι ασθενείς μας σε πολύ βαριά κατάσταση. Παραμελημένα χειρουργικά περιστατικά, παραμελημένα καρδιολογικά περιστατικά, παραμελημένα περιστατικά όλων των ειδικοτήτων, δεν είναι κανείς απ' έξω. Και αυτό εκτινάσει τη θνητότητα, μιλάμε για θνητότητα, από ασθένειες οι οποίες πάνε πίσω λόγω της τραγικής κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά και καμία μέρημνα για αυτόν τον κόσμο. Όποιος δεν έχει λεφτά, δηλαδή, να το πούμε απλά, να πάει σε ιδιωτικό
και να λύσει το πρόβλημά του, δεν θα βγάλει καμία άκρη. Και το λέμε αυτό γιατί το βλέπουμε συνολικότερα. Ακόμα και στο κομμάτι της λειτουργίας και της, της ένταξης τέτοιων ασθενών, ακόμα και στο κομμάτι της πρόληψης, ακόμα και για την ίδια την νόσο, ακόμα και για τον ίδιο τον COVID-19, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε ακούσει και δεν έχει γίνει, πέρα από πρωτοβουλίες, είτε κέντρων, είτε ασθενών, είτε συγγενών ασθενών που βρίσκονται σε κέντρα, να γίνεται τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος, τακτικός έλεγχος με τεστ, ακόμα και για τον COVID. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει σε μια δομή χρονίως πασχόντων ή σε μια οποιαδήποτε δομή, ακόμα και μονάδες τεχνητού νεφρού, να μην υπάρχει ούτε καν αυτός, ούτε καν εκεί ο αντίστοιχος έλεγχος. Παίρνουμε κουράγιο από τη σημερινή μέρα. Αν παρακολουθήσατε, γίνανε αρκετές παρεμβάσεις σε δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι εργαζόμενοι και σε αυτές τις δομές κατανοούν το πρόβλημα που υπάρχει, αντίστοιχο δηλαδή με όλους τους χώρους της υγείας αυτή τη στιγμή. Παίρνουμε κουράγιο από το αγκάλιασμα. Αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε στις 28 του μήνα πάλι μέρα δράσης για την υγεία. Να σας πω χαρακτηριστικά, στη δεύτερη ΥΠΕ έγινε κινητοποίηση που συμμετείχαν όλα τα νοσοκομεία της περιοχής, Νίκαια, Τζάνιο, Μεταξά, Αττικό, Θριάσιο, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, και αγκαλιάστηκε και από φορείς της περιοχής. Ήταν μαζί μας το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ήταν μαζί μας Σύλλογοι Γυναικών, ήταν μαζί μας σωματεία από την γύρω περιοχή, για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους ουσιαστικά στην υγεία και στην ζωή. Θα συνεχίσουμε, αυτό έχουμε να πούμε. Ήδη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε πρόγραμμα δράσης και στα νοσοκομεία και απεργιακή κινητοποίηση, για την οποία θα κάνουμε και αντίστοιχη προετοιμασία. Έχουμε καλέσει τις ενώσεις και τα νοσοκομεία να βρουν τα μέλη, να συζητηθεί, να μπουν τα αιτήματα επιτάπητος, να αναδεικνύονται καθημερινά. Καταφτάνουν ήδη από όλα τα νοσοκομεία καταγγελίες και διαμαρτυρίες στην Ομοσπονδία και θέλουμε ακόμα περισσότερο να αναδειχθούν τα προβλήματα, γιατί δεν είναι η εξαίρεση αυτό που γίνεται σε ένα χώρο. Και πιστεύουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον για τις ζωές των ασθενών μας, γιατί ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι το ίδιο προσωπικό θα το κάνουν λάστιχο από το ένα τμήμα στο άλλο, από τον ένα νομό στον άλλον, μέχρι να ολοκληρωθεί τέλος πάντων αυτός ο κύκλος, αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτά από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Θα υπάρχουν πρωτοβουλίες. Όπου χρειάζεται και σε αντίστοιχες δικές σας, μπορούμε να είμαστε και σε συνεννόηση για παρέμβαση και κοινή δράση, γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς απ' έξω. Δεν είναι κανένας υγιής ασθενής στην Αθήνα, στην επαρχία, με το α ή β πρόβλημα, δεν είναι κανείς έξω από όλο αυτό και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό έχει αποδειχθεί. Αυτά από μένα, σαν χαιρετισμός. Ευχαριστούμε πολύ την γιατρό μας, την παθολόγο που είναι και σε μονάδα COVID και μέλος της ΟΕΡΓΕ, τη Σταματέλου, τη Δήμητρα. Δίνουμε το λόγο στην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μονάδων και Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής, την Κουρή Γεωργία. Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, εμείς να πούμε δύο λόγια για το τι έχουμε βιώσει και από την αρχή της πανδημίας και μέχρι και σήμερα, ποια είναι η κατάσταση στους χώρους εργασίας μας, στα νομικό πρόσωπα ειδικού δικαίου ειδικής αγωγής και γενικότερα στην ιδιωτική ειδική αγωγή, που είναι χώροι στους οποίους εξυπηρετούμε ως επιτοπλίστων ανθρώπους με παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. Η κατάσταση λοιπόν παραμένει επισφαλής και θλιβερή, παρά την ακατάπαυστη πίεση της Ομοσπονδίας με αλλεπάλληλα υπομνήματα, καταγγελίες, κινητοποιήσεις, αλλά και φιλότιμες προσπάθειες των ίδιων των εργαζομένων στους χώρους να ανατρέψουμε το κλίμα αυτό, να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας για εμάς και για τους ανθρώπους με αναπηρία που εξυπηρετούμε. Στους χώρους εργασίας μας, η κυβέρνηση λέμε αυτό που λέει όλος ο κόσμος και για τους άλλους χώρους εργασίας, ότι δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας.
Στο πρώτο καθολικό lockdown έκλεισε τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για πάνω από 2 μήνες, με αποτέλεσμα αυτό που ζήσαμε όλοι και το γνωρίζουμε και το έχουμε πει, το ολέθριο πισωγύρισμα στα παιδιά και τους ενηλίκους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Πισωγύρισμα από τη διακοπή των θεραπείων και των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, που ειδικά για τις φτωχές λαϊκές οικογένειες η κατάσταση έφτασε να γίνεται πολλές φορές εκρηκτική, μια και τα προβλήματα από την αναπηρία πολλαπλασιάστηκαν από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό. Επιστημονικά δεδομένα τότε είχαν δείξει λοιπόν αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα, ειδικότερα για τους ανθρώπους που είχαν παιδιά με αναπηρία, έρευνα από τη Γαλλία, αναρωτιέμαι αν στη χώρα μας έχει γίνει, δεν έχουμε βρει εμείς στοιχεία, το 75% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ήταν παιδιά με αναπηρία. Στο δεύτερο lockdown τώρα, για να έρθουμε και σε αυτά που ζούμε τώρα, η κυβέρνηση κράτησε την ειδική αγωγή ανοιχτή. Έβγαλε κάμποσες εγκυκλίους, τις οποίες μάλιστα επέτρεψε και την πλήρη λειτουργία των χώρων, με μερικές συστάσεις για περιτροπής λειτουργία, σταθερές ομάδες, διενέργεια τεστ σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά στην πράξη, η κυβέρνηση δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ παραπάνω ως επιχορήγηση για τις αυξημένες ανάγκες των υποχρηματοδοτούμενων για χρόνια νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Δεν φρόντισε κλιμάκια του ΕΟΔΗ να έρχονται στις δομές για τα εβδομαδιαία τεστ που προβλέπονται στις εγκυκλίους. Οι διοικητικές υπηρεσίες κυνηγούν τα ραντεβού στον ΕΟΔΗ και οι πιέσεις που ασκήσαμε ανάγκασαν κάποιες διοικήσεις να συνάψουν συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα για να γίνονται κάπως πιο συστηματικά τα τεστ και αυτά, όπως είπα, όχι σε όλους τους χώρους. Η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει θέσει σε αναγκαστικό εγκλεισμό και κοινωνικό αποκλεισμό όσους ανήκουν οι ίδιοι οι οικογένειές τους στις ευπαθείς για τον κορονοϊό ομάδες, αφού δεν έχει πάρει μέτρο μέχρι σήμερα, κανένα μέτρο, ώστε να τους παρέχονται οι πολύτιμες για την ψυχοκοινωνική τους στήριξη υπηρεσίες. Τους απαγορεύει ουσιαστικά να προσέρχονται στους χώρους που τους φροντίζουν, χωρίς να έχει πάρει άλλα μέτρα. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα πόσο θα αντέξουν την έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης αυτοί οι άνθρωποι, τι θα συμβεί στους ανθρώπους με πολυαναπηρία ή με εγκεφαλική παράλυση που κρέμεται ακόμα και η ζωή τους από τις θεραπείες αποκατάστασης, όταν μάλιστα αυτοί προέρχονται από φτωχά λαϊκά στρώματα και δεν μπορούν να χρυσοπληρώσουν ιδιώτες να έρχονται στο σπίτι για την αποκατάστασή τους. Η κυβέρνηση δεν φρόντισε για την αναγκαία αρέωση του πληθυσμού με την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών που ρημάζουν ή υπολειτουργούν. Όπως παραδείγματος χάρη οι εγκαταστάσεις της ΠΕΓΚΑΠ την Άνοιξη, που είναι ένας φορέας, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αρέωση που καθίσταται αναγκαία γιατί οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε σε αυτούς τους χώρους δυσκολεύονται να τηρήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τις μάσκες, τις αποστάσεις. Είναι υποεκπαίδευση ακόμα και κάποιοι δεν έχουν καν ικανότητες αυτοϋπηρέτησης. Δεν φρόντισε λοιπόν για προσλήψεις προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αρέωσης, αλλά και οι αυξημένες ανάγκες σε ψυχοκοινωνική στήριξη, σε ιατρική παρακολούθηση, σε υπηρεσίες καθαριότητας, τίποτε από όλα αυτά. Δεν ενεργοποίησε καν μηχανισμούς ελέγχου για να υποπτεύσει την εφαρμογή των διάτριτων πρωτοκόλων που έστειλε στις δομές. Είναι αυτά τα ίδια πρωτόκολλα, βέβαια, δεν έφτιαξε κάτι ιδιαίτερο, να μην φανταστείτε. Είναι αυτά τα ίδια πρωτόκολλα που ισχύουν για τα σχολεία. Και τώρα, με τον εμβολιασμό, αντί να στείλει εξειδικευμένα κλίμακα στη διαδικασία του εμβολιασμού, με μηχανισμό παρακολούθησης της υγείας των ανθρώπων με αναπηρία που έχουμε εδώ και που μπορεί να έχουν και άλλα συνοδά ζητήματα υγείας, στέλνει εργαζόμενους και γονείς να κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα, που πολύ ωραία μας περιέγραψε η συναγωνίστρια η Σταματέλου, πώς ακριβώς λειτουργούν και με ποιους όρους, να μην τα επαναλάβω. Λοιπόν, αυτή είναι η φροντίδα, λοιπόν. Αυτή είναι η κοινωνική πρόνοια. Μέχρι εκεί φτάνει η ευαισθησία τους για τους ανθρώπους με αναπηρία. Τι εμποδίζει την κυβέρνηση να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, να αξιοποιήσει πλήρως όλο το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους? Γιατί δεν εκπονεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού με αναπηρία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας? Γιατί αρνείται να ανοίξει τον κρατικό κορβανά για να φροντίσει πραγματικά για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων με αναπηρία, ενώ ξοδεύει αφιδώς για την ενίσχυση μεγαλοεπιχειρητών, μεγαλοεπιχειρηματιών, νατοϊκές δαπάνες, εξοπλισμούς κτλ. Ακόμα και για το περιβόητο σχέδιο για την αναπηρία, που τόσο καλά διαφημίζει και που υπόθηκαν κάποια πράγματα, δεν έχει προβλέψει δέσμευση κονδυλίων για την υλοποίησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και βέβαια, πέρα του ότι αυτό περιλαμβάνει ευχολόγια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία ή για να γλυκάνει τα αυτιά τους, περιέχει και αντιδραστικά σχέδια. Σχέδια που αποσκοπούν στην παράδοση της φροντίδας και της πρόνοιας για την αναπηρία στην ιδιωτική πρωτοβουλία, απαλλάσσοντας το κράτος από την όποια ευθύνη και πετώντας τον μπαλάκι στην ατομική ευθύνη των ίδιων των ανθρώπων με αναπηρία και της οικογένειάς τους. Έτσι λοιπόν, ακόμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
όπως και η προκατοχή της στον κυβερνητικό θόκο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, το πλέον ΚΙΝΑΛ, είναι δεσμευμένη στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι δεσμευμένη στο άρμα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για να βγουν από τη νέα οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλόβητη. Γι' αυτό συνεχίζει και το αποπροσανατολιστικό γαϊτανάκι της ατομικής ευθύνης. Και τώρα βάλει κατά των φαρμακοβιομηχανιών που δεν στέλνουν τάχα τις ποσότητες εμβολίων που δεσμεύτηκαν και τις χαλάνε το αφήγημα της αρχής του τέλους. Αρχή του τέλους που έχουν σκιαγραφίσει με δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους και διατάγματα που πάτησαν πάνω στο έδαφος που είχε στρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, νόμους και διατάγματα που φέρνουν τον εργασιακό μεσαίωνα με την καθιέρωση της δεκάωρης δουλειάς, που διαλύουν το κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της ασφάλισης, που τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί αγωνιστές και συνδικαλιστές για να μην βγαίνει μιλιά στους χώρους για την αδικία, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Χρειάζεται τώρα να διεκδικήσουμε μέτρα για την προστασία της ζωής μας, την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε και εμείς σαν Ομοσπονδία στο πλευρό των υγειονομικών. Ήμασταν και το πρωί στα κατατόπους και, κέντρα υγείας που έγιναν οι διαμαρτυρίες και θα είμαστε και σήμερα στις 4 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και τα άλλα σωματεία, στο Υπουργείο Υγείας και βέβαια στις 16 του μήνα. Στην απεργία θα είμαστε και πάλι στο πλάι τους στις κινητοποιήσεις που θα κάνουν. Αυτά από μέρους της Ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τη Γεωργία Κουρή. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είτε και από δημοσιογράφους αν είναι μέσα αυτή τη στιγμή ή από κάποιον άλλον θέλει να ρωτήσει κάτι. Έχουμε κάποια ερώτηση. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις, Γιώργο. Έχουμε ερώτηση, δίνουμε το λόγο τότε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής Καινήσων, Πολλά του Γιώτα. Γιώτα, έχεις το λόγο. Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχήν να πω ότι αυτή η συνέντευξη τύπου, επειδή είμαι και εργαζόμενη σε ειδικό σχολείο, σε ειδικό δημοτικό Καλλιθέας, με βρίσκει σε καραντίνα. Έκλεισε το σχολείο μου χθες, είχαμε 2 κρούσματα σε παιδιά και από ό,τι πληροφορούμε ήταν και το ειδικό δημοτικό Εγάλιο σε αναστολή. Και υπήρχαν και κρούσματα, υπήρχε κρούσμα στο ΕΚ Αγίου Δημητρίου, έγινε αναστολή σε τμήματα. Και η σημερινή συνέντευξη τύπου μας βρίσκει εν μέσω της εξέλιξης του τρίτου κύματος της πανδημίας, χωρίς να έχουν επαρθεί ουσιαστικά μέτρα. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της διασφοράς της πανδημίας και για την προστασία της υγείας του λαού. Είναι σταθερά προσιλωμένη στην εγκληματική λογική κόστους-οφέλους, διαμορφώνει τις συνθήκες για να παίζουμε καθημερινά τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Άνοιξε τα σχολεία μέσα στο καταχύμωνο, τα γενικά, με χειρότερους όρους από αυτούς που έκλεισε τον Νοέμβριο και η λειτουργία των ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων συνέχισε χωρίς να πάρει ούτε ένα μέτρο. Η αυστηρότητα της κυβέρνησης σταματά έξω από τους μεγάλους χώρους εργασίας και τις επιχειρήσεις όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων. Δεν έχει υπαρθεί το ελάχιστο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία του σε μέσο πανδημίας. Οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, οι γονείς των παιδιών, δηλαδή εμείς, που όλο αυτό το διάστημα κρατάμε όρθια τα ειδικά σχολιά, γνωρίζουμε καλά ότι πρέπει να είναι ανοιχτά. Και αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός χρόνος που χάνεται από το κλείσιμό τους δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί. Τα παιδιά μας χρειάζονται ένα δομημένο διεπιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης με ολόπλευρη στήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες, είτε αυτές αφορούν την αυτονομία τους, είτε τη γνωστική, είτε τη συναισθηματική, είτε την κοινωνική τους ανάπτυξη. Η αναστολή των διεπιστημονικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή το ότι μπορεί να σταματήσει ένα σχολείο να λειτουργεί ή το παιδί να μην πάει σε θεραπείες, το φέρνουν σε μια στασιμότητα και ανάλογα με την αναπηρία, τα παιδιά μας παλινδρομούν, χάνοντας ό,τι έχουν κατακτήσει με κόπολο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ πέρα θέλουμε να πω ότι για να είναι οι δομές της ειδικής αγωγής ανοιχτές και προπάντων να είναι ανοιχτές και υγειονομικά ασφαλείς, δεν φτάνουν μόνο οι ευχές. Πρέπει να διασφαλίσουν και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, όπως η μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Η υπουργός μας έλεγε ότι τα ειδικά σχολεία λένε μέχρι 3 μαθητές. Αυτό δεν ισχύει.
είναι 5, στην πρωτοβάθμια 6, στη δευτεροβάθμια φτάνουν τα 7 και τα 8 παιδιά σε κάθε τμήμα. Πρέπει να προσλάβουν όλο το απαραίτητο ειδικό προσωπικό ειδικοτήτων και να υπάρχει και πρόβλεψη για τους εργαζόμενους που θα λείψουν από τα σχολεία με άδειες ειδικού σκοπού ή αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και ιδιαίτερα να πούμε ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τούτη εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας λέγανε ότι θα διορίσουν 4.500 εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή που τους διόρισαν. Αλλά λέγαμε κι εμείς από πριν τα σταγόνα στον ωκεανό. Δεν φτάνει με τίποτα να καλύψει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, επειδή είπα πριν ότι είμαι και εργαζόμενη παράλληλα με και γονιός παιδιού ΑΜΕΑ, στα σχολεία υπάρχουν τεράστια κενά. Δεν μπορούν να καλυφθούν με τίποτα. Έχουν φτάσει 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών σε γενική και ειδική αγωγή και δεν έχουν καλύψει πάρα πολλά κενά. Και στο σχολείο μας είμαστε λιγότεροι από ό,τι πέρυσι. Παρόλο που έχει προσλάβει τόσο πολύ προσωπικό αναπληρωτές και με τρίμηνες συμβάσεις και με όλα αυτά τα παράδειγμα που προωθούν. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή στην ουσία, όλο αυτό το διάστημα δεν έκανε τίποτα για να διασφαλίσει τα σχολιά της ειδικής αγωγής να λειτουργούν με όρους ασφάλειας και υγιεινής. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα σε σχολεία με πολυπληθή τμήματα και μικρούς χώρους, το άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια εμάς, των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών. Να είναι καθημερινό. Αρκετοί γονείς, βέβαια, να το πω, και είναι και η εικόνα που φέρνω και μέσα από τα σχολιά, επιλέγουν με σοβαρές παθήσεις να μην στέλνουν τα παιδιά τους και πολλοί τα έχουν και από το Μάρτιο ακόμα στα σπίτια τους. Ή μπορεί να τα στείλουν και μετά να σταματήσουν κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα και από πέρυσι το Μάρτιο, τα παιδιά ήρθαν για λίγο και μετά σταμάτησαν και επιλέγουν να μην τα ξαναστείλουν. Γιατί φοβούνται, μην πάθουν και εκείνοι και τα παιδιά τους. Αν κολλήσουν κάποια, αν κολλήσουν τον κορονοϊό ή εν πάση περιπτώσει, τι θα τα κάνουν. Βλέπουν την κατάσταση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απέναντι και να πούμε και κάτι άλλο που πραγματικά μας προβληματίζει, είναι ας πούμε χθες εμείς που είχαμε τα δύο κρούσματα αυτά, σκεφτόμασταν, τα παιδιά αυτά ήταν κιόλας από το Εθνικό Νηπιοτροφείο. Λοιπόν, ήταν από το Εθνικό Νηπιοτροφείο αυτά τα δύο παιδιά. Να πω ότι αυτό που προβληματιστήκαμε ήταν τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, ποιος θα τα φροντίσει σε αυτόν τον χώρο. Ακόμα αυτό που μας προβληματίζει και σαν γονιό, σαν γονείς, αλλά και σαν εκπαιδευτικούς, είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Αν κολλήσει κορονοϊό, πού θα νοσηλευτεί, αν ο γονιός του, και είδαμε και εκείνες τις εικόνες με εκείνο το παιδί που βρέθηκε στην νεκρή μαμά του πριν 1,5 μήνα με 2, πού θα πάει. Αν ο γονιός αρρωστήσει, πού θα πάει αυτό το παιδί, ποιος θα το φροντίσει. Εδώ πέρα δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. Δηλαδή ένας γονιός σκέφτεται, είναι σε απόγνωση και σκέφτεται τι θα κάνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση σε τούτη εδώ τη στιγμή. Λοιπόν, τα μέτρα λέμε ότι έπρεπε να έχουν υπαρθεί από εχθές. Και γι' αυτό δεν συμβιβαζόμαστε και με τίποτα λιγότερο. Λύσεις υπάρχουν και πρέπει να δοθούν. Όπως βρίσκουν χρήματα για να δώσουν 30 εκατομμύρια στην αστυνομία για τα πανεπιστήμια, και είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή αυτό, να βρουν χρήματα να διορίσουν προσωπικό, να πάρουν μέτρα για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας και να πούμε ότι αυτά δεν τα ζητάμε μόνο εν όψη τώρα στη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν προβλήματα που υπήρχαν και τώρα όλο αυτό το διάστημα διωγγώθηκαν. Πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό πρέπει να απαιτούμε και να βάζουμε μπροστά με οργανωμένο σχέδιο και αγώνα. Όπλο μας πρέπει να είναι η αλληλεγγύη, να στεκόμαστε. Εμείς στο Σύλλογο προσπαθούμε να φτάσουμε στους τα μέλη μας, να δούμε τι κάνουν, να δούμε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια κάποιος. Γιατί είμαστε εκεί και στα δύσκολα και μαζί αλληλέγγυα προχωράμε και διεκδικούμε αυτά που πρέπει σήμερα βάσει της επιστημονικής εξέλιξης να έχουν τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας. Τίποτα παραπίσω δεν μπορούμε να αφήσουμε. Να πούμε ότι υπάρχουν σχολιά ειδικής αγωγής, όπως το ΕΚΑ Αγίου Δημητρίου που στεγάζει 240 παιδιά, που είναι φτιαγμένο για 120, το ειδικό δημοτικό Αγίου Δημητρίου που ήταν φτιαγμένο για 40 και στεγάζει 80, για παιδιά με ειδικές ανάγκες που η μόρφωσή τους γίνεται σε κοντέινερ, για σχολεία που έχουν πάει όπως το ειδικό στο Εγάλεο λόγω του σεισμού και συστεγάζεται με άλλα σχολεία μέσα σε χώρο που δεν είναι κατάλληλα φτιαγμένος για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι που η κυβέρνηση περηφανεύεται και λέει ότι εμείς τα έχουμε καλοσκαμωμένα και να πούμε ότι δεν βγαίνει και προς τα έξω εύκολα αυτή η εικόνα. Εμείς διεκδικούμε τι.
να γίνουν σχολιά τα οποία να είναι κατάλληλα για τα παιδιά μας. Να έχουν αίθουσες σε βάρες, σε βίλες, να είναι τα παιδιά μας σωστά μέσα, να είναι μικρά τα τμήματα, να διορίσουν τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται σήμερα, τους θεραπευτές, να γίνονται θεραπείες μέσα στο δημόσιο σχολείο, να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα και να υπάρχει σχέδιο για να μπορούν και οι αυτοί απασχολούμενοι και οι ιδιώτες, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καταρχήν λέμε για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, να είναι μόνιμοι αυτοί, γιατί έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά μας να είναι ένας άνθρωπος σταθερά δίπλα του και να μπορεί να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθούν και τα σχολεία σήμερα, γιατί αυτό επιτάσσει σύγχρονη επιστήμη και υπάρχει ο πλούτος και πρέπει να το καρποθούμε εμείς που παράγουμε τον πλούτο σήμερα, οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε να προβληματιζόμαστε για πράγματα που έπρεπε ήδη να ήταν λυμένα. Το κράτος δεν είναι μόνο για την περίοδο που δεν υπάρχουν προβλήματα, που πάντα υπάρχουν. Έπρεπε να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, να υπάρχει, ας πούμε, υπηρεσία η οποία θα πηγαίνει στα σπίτια των παιδιών που μένουν, που είναι με σοβαρές παθήσεις, για να υπάρχει επαφή του παιδιού με την εκπαιδευτική διαδικασία. Να δίνει ψυχολογική στήριξη στους γονείς, στην οικογένεια, σε αυτόν τον άνθρωπο που του φροντίζει και ο γονιός, η οικογένεια, να μην σκέφτεται αν θα πάθει κάτι, τι θα γίνει το παιδί του. Λοιπόν, διεκδικούμε άνοιγμα νέων δομών, αυτό που είπα πριν, επίταξη ιδιωτικού τομέα. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αποσυγχρονισμός του μαθητικού πληθυσμού. Είχαν όλο το χρονικό διάστημα να βρούνε χώρους και δεν το κάνανε. Όχι μόνο για την ειδική αγωγή και για τη γενική παιδεία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνεται και συστηματικά και αυτό που έχουμε και έλλειψη, είναι τα συστηματικά τεστ. Και αυτό γιατί θα πρέπει να εντοπίζεται εν μέσω πανδημίας το κρούσμα, να απομονώνεται, να παρέσχεται κατάλληλη ιατρική βοήθεια, όχι να πηγαίνει άλλο σπίτι του μόνο του και να του λένε κάτσε καραντίνα και μην πας πουθενά αλλού. Να υπάρχει ιατρική επίβλεψη, να βλέπουν την εξέλιξη, έτσι ώστε να περιορίζεται και η πανδημία και να περιορίζεται και η διασπορά. Εμείς στο σχολείο που έχουμε κλείσει, θέλω να το πω, όσες φορές είχαμε κρούσματα, δεν έγινε η χνηλάτιση επαφών. Η χνηλάτιση έπεσε στην πλάτη του διευθυντή, έπεσε στην πλάτη των εκπαιδευτικών, έπεσε στην πλάτη των γονιών, οι οποίοι δεν ξέραν πού να πάνε για να κάνουν τεστ και έπρεπε να πληρώσουν. Αυτό είναι απαράδεκτο σήμερα. Λοιπόν, όλοι μαζί στον αγώνα είμαστε δυνατοί, μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκαιο μας για μας και τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Στρατευόμαστε σε κοινό αγώνα, εμείς οι γονείς, μαζί με τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, μέσα από τις γραμμές του ενιαίου, μέσα από τις γραμμές της ΕΑΝ. Καλούμε, αυτό που είπε και ο γιατρός πριν, στην κινητοποίηση στις 16 του Φλεβάρι, μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς, να βρεθούμε και εμείς σε αυτό το μετερίζι του αγώνα, βάζοντας τα δικά μας θέλω και διεκδικώντας αυτά που σήμερα πρέπει οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας να έχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Αν δεν υπάρχουν, να συνεχίσουμε στις παρεμβάσεις μας. Το λόγο το δίνουμε στο μέλος της γραμματείας των χρονίων παθήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Αργών Αναπήρων, τον Νικόλα Τοσίμο. Καλησπέρα, και από μένα ακούγομαι. Ναι, Νίκο, ακούγεσαι. Καλησπέρα σας. Είδα από την έναρξη της πανδημίας οι μαχόμενοι υγειονομικοί, η ΟΕΝΓΕ, εργατικά σωματεία, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα προειδοποιούσαν και έθεταν επιτάπητος ζητήματα που αφορούσαν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, της προστασίας του λαού από την πανδημία. Ζητήματα όπως μαζικά τεστ παντού, σε κάθε χώρο εργασίας, ζητήματα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για την ενίσχυση των πρωτοβάθμων δομών δημόσιας υγείας, άμεσων προσλήψεων μονίμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επίταξης του ιδιωτικού τομέα υγείας, ζητήματα ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε σχολεία, νηπιαγωγεία, μεγάλους εργασιακούς χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, γυροκομεία, ιδιωτικές μονάδες υγείας, έμειναν αναξιοποίητα από την κυβέρνηση στα πλαίσια προστασίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλους αυτούς τους τομείς. Αντί αυτού, η κυβέρνηση
δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, και με τον όρο επίταξη δεν εννοούμε το ζεστό χρήμα που δίνουν τώρα στους κλινικάρχες. Δεν ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίθετα, μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, με συνέπειες σε ανθρώπες με χρόνιες νόσους ή με ανθρώπους που χρειάζονται χειρουργία και διάφορες άλλες εξετάσεις, να μην τις πραγματοποιούν στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν παίρνονται μέτρα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν παίρνονται μέτρα σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Ήδη πολλά κρούσματα φαίνονται, ας πούμε, και στα Δυτική Αττική, που έχει μεγάλη εργοστάσια, βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα κτλ. Η κυβέρνηση αντίθετα εμφανίζει ως μοναδική ελπίδα τον εμβολιασμό. Αλλά ας δούμε τι μέτρα παίρνονται για τον εμβολιασμό και ειδικά και για τους χρόνιους πάσχοντες. Δεν παίρνει κανένα μέτρο για την οργάνωση των εμβολιασμών σε υποδομές που απαιτούνται. Αντίθετα, φορτώνει τα ήδη επιβαρημένα νοσοκομεία, τα είπε και η γιατρός μας πριν, καταργεί δομές των κέντρων υγείας, μετατρέποντάς τις σε κέντρα εμβολιασμού και ακυρώνοντας πολλά ραντεβού που είχαν γίνει για εμβολιασμούς. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Ηλιούπολη είχαμε κάτι τέτοια παραδείγματα. Επιβεβαιώνεται η θέση ότι εφόσον τα εμβόλια είναι εμπόρευμα των φαρμακοβιομηχανιών, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και διατίθεται στις χώρες με γνώμονα το κέρδος και με επίδραση στους αντίστοιχους πληθυσμούς των χωρών. Υπάρχει ευθύνη στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Ευπαθείς ομάδες που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, όπως άτομα με μεσογειακή αναιμία, με καρκίνο, διάφοροι διαβητικοί, άνθρωποι που είναι σε αιμοκάθραση, θα μπορούσαν έγκαιρα με έναν σωστό προγραμματισμό να είχαν εμβολιαστεί μέσα στα νοσοκομεία μαζί με τους υγειονομικούς. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί καθυστερεί ο εμβολιασμός στο υγειονομικό προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, σε νοσηλευτές και γιατρούς και εκεί και ασθενείς. Καμιά μέρημνα περίπου, ειδικά για τους 7.000 περίπου νεφροπαθείς σε μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικού τομέα, που θα μπορούσε να σχεδιαστεί πανελλαδικά μέσω του μητρώου αιμοκαθαρούμενων που υπάρχει σε κάθε ΙΠΕ. Αντίστοιχα μητρώα υπάρχουν και για ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, διαβητικούς, με σκλήρυνση κατά πλάκας. Και μπορούσε να γίνει ο εμβολιασμός από κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε κάθε μονάδα με διαδικασία που θα τελείωνε πολύ γρήγορα. Εγκληματική είναι η παράληψη της κυβέρνησης για τον μη εμβολιασμό σε δομές αμαία, τόσο σε εργαζόμενους όσο και στους ίδιους τους ασθενείς, χωρίς κανένα σχέδιο. Επίσης, χρειάζεται να βάλουμε και μια άλλη πτυχή που ευθύνεται η κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποιες ομάδες χρονίων πασχόντων που λόγω της πάθησής τους ή λόγω της αντίστοιχης θεραπείας που παίρνουν, μπορεί να απαγορεύεται να κάνουν το εμβόλιο και αυτοί οι ασθενείς είναι στον αέρα και δεν ξέρουν τώρα αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και εδώ είναι ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης για να έχουμε, ας πούμε, μια τέτοια γνώση. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, έστω και ασυναργά, να αναλάβει τώρα τις ευθύνες της για την πανδημία, για τον άμεσο εμβολιασμό του πληθυσμού, ειδικά χρονίων πασχόντων, και καταθέτουμε τα εξής. Εμβολιασμός μέσα στα νοσοκομεία χρονίων πασχόντων που νοσηλεύονται ή η θεραπεία τους γίνεται εκεί, όπως καρκινοπαθείς, μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κτλ. Άμεσο εμβολιασμό σε ιδιωτικό δομές υγείας και αμαία, σε μονάδες αιμοκάθαρσης, στο υγειονομικό προσωπικό. Να γίνουν οι υποδομές για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, στο χώρο διαμονής τους, με εμβολιαστικά κέντρα. Όχι, ας πούμε, να έρχεται να δηλώνει κάποιος που μένει, ξέρω εγώ, στον Πειραιά, να πάει να κάνει το εμβόλιο στο Μαρούσι, ας πούμε. Να απευθυνθεί η κυβέρνηση σε εμβόλια εκτός συμβάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες χώρες που είναι ασφαλή και πιστοποιημένα. Τελειώνοντας, καλούμε σε συσπήρωση με το ταξικό αναπηρικό κίνημα, με τη ΣΕΑΝ. Καλούμε σε συσπήρωση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ, με τους αγωνιστές υγειονομικούς και γιατρούς. Καλούμε στην απεργία στις 16 Δευτέρου και πιο μαχητικά και πιο μαζικά για τα αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο. Έχουν προκύψει κάποιες ερωτήσεις.
Έχουμε κάποια ερώτηση. Κόσει το χέρι της για να μιλήσει, μάλλον. Θα δούμε πρώτα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και θα δώσουμε το λόγο στη συνάδελφο που έχει σηκώσει το χέρι της. Έχουμε κάποια ερώτηση. Αν δεν έχουμε, να περάσουμε σε ολιγόλεπτες παρεμβάσεις και παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και την ιδιότητά σας όσοι θέλουν να μιλήσουν. Δίνουμε το λόγο στη συνάδελφο Ζωή Μαλτζή, η οποία έχει σηκώσει το χέρι της. Ζωή, έχει το λόγο. Μας ακούει, Ζωή? Δεν μας ακούει. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να κάνει παρέμβαση? Να πούμε στη συναδέλφη με το Alt A, μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο, να της μπροστά έχει κλειστό. Το μικρόφωνο κλειστό είναι, ναι. Το δικό της. Με το Alt A μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο. Μήπως δεν ξέρει να το κάνει. Η συναδέλφη η Ζωή που έχει ζητήσει το λόγο. Δεν μας απαντάει. Δεν απαντάει. Συνεχίζουμε. Είναι κάποιος άλλος παρέμβαση? Μ' ακούτε? Τώρα σε ακούμε. Επιτέλους, σε ακούγομαι. Λοιπόν, καταρχήν έχω με πολύ μεγάλη ανάκτηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω τώρα το λόγο ή στο τέλος. Το έχεις ζητήσει, σου δώσαμε το λόγο. Περιμέναμε να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι αμαία, με έχουν κόψει από 80 που με περάσανε κανονικά στην Επιτροπή μου, το κάνανε 60. Το 80 που ήδη αποφασίσανε εκεί μου το κάνουν 60. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι δεν πληρώνω. Είναι αμαία το κορίτσι μου, το έχουν κόψει. Δεν έχει έρθει κανείς, δεν έχει νοιαστεί εδώ τι κάνουμε τόσο καιρό. Μα κανένας, ούτε και ο Δήμος μας φυσικά της Νέας Ιωνίας. Τέλος πάντων, είμαι γανακτισμένη. Είμαι για πολλά πράγματα. Ακούω ανθρώπους πεινάνε, αμαία πεινάνε, δεν τους έχουν κόψει το ρεύμα. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ αν μπορούσα, γιατί έχω καθυλωθεί στο κρεβάτι, περιμένω λίστα αναμονής, περιμένω για ένα χειρουργητό, το οποίο καθυλώθηκα τελικά εντελώς, και έχω φοβερούς πόνους. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι ικανή, δηλαδή, έτσι όπως είμαι, να σηκωθώ να κατέβω να πάω στη Βουλή. Δεν ξέρω τι να κάνω, να τους αλλάξω το μεταφώτα, συγγνώμη, ας πούμε, κιόλας. Και απ' την άλλη, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πιστεύετε στο εμβόλιο? Πιστεύετε ότι δεν μας κάνει ζημιά? Πώς ας πούμε, προτείνετε εσείς το εμβόλιο και τη λέτε να γίνει παντού τη στιγμή που γίνονται 1000 με το εμβόλιο? Μεταφέρει τον ιό, πεθαίνουν άνθρωποι. Εγώ, παράδειγμα, υπάρχουν στους πολύ μεγάλους, έχω πολύ μεγάλη αλλεργία. Δεν πρόκειται, είμαι αρνητής 100%, 500 τη σκυλή είμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κάποιον άλλο που θέλει να παρέμβει? Ποιος είναι? Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει? Όχι, όχι, είμαι σε μια συνέντευξη. Πρόεδρος του ΣΕΜΙΣΕΑ, κάτι? Παρακαλώ. Με ακούς, Μπιλή? Ναι. Έλα, Μιλιά. Να συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια πάνω σε αυτό που είπε η Γιώτα, η οποία νομίζω ότι τα πιάσε όλα. Και σαν εκπαιδευτικό στην ειδική αγωγή, αλλά και σαν γόνιος αμαία. Εγώ να πω, βάζοντας ένα λιθαράκι για τα παιδιά που είναι αμαία, αλλά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι καθυλωμένα μέσα στο σπίτι τους, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι αν βγουν από το σπίτι τους και έρθουν σε επαφή, ακόμα και στον χώρο των θεραπείων τους ή και στο νοσοκομείο, να τσιμπήσουν COVID, και αυτό δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει, διακινδυνεύουμε τη ζωή μας. Ο δικός μου γιος είναι κλεισμένος ήδη ένα χρόνο μέσα στο σπίτι και έχει χάσει εντελώς την κοινωνικότητά του. Συγγνώμη που μου βγαίνει αυτό, αλλά είναι αγανάκτηση αυτό που είπε και η προηγούμενη συνάδελφος. Δεν είναι δυνατόν να μην παίρνουμε κανένα μέτρο. Δεν μπορεί, παιδιά,
με αναπηρίες να στερούνται το σχολείο και την κοινωνική τους επαφή, γιατί πραγματικά υπάρχει αδιαφορία και το μοναδικό μέλημα που υπάρχει είναι να στηρίζονται μεγάλες επιχειρήσεις, η ιδιωτική υγεία και παρέμβαση στην ειδική αγωγή, να θησαυρίζουν όλοι αυτοί εις βάρος της αναπηρίας και της καθεπάθησης. Λοιπόν, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν πάρθει μέτρα, ακόμα και για αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε ακόμα και στο ειδικό σχολείο και πάνε πίσω σε όλα, να έχουν διαμορφωθεί κέντρα, δεν ξέρω, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, δεν θα έπρεπε να δίνουν οι γονείς δραχμή από τη τσέπη τους και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια σε αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα τεστ. Λοιπόν, όλα τα έχουν ρίξει στην προσωπική ευθύνη και στην πλάτη των γονιών. Εμείς συγκεκριμένα που εγώ δουλεύω σε πάρα πολύ δύσκολο χώρο, που έρχομαι σε επαφή με χιλιάδες κόσμου καθημερινά, δουλεύω στα σούπερ μάρκετ, ο κάθε εργοδότης να κάνει λάστιχο τα πρωτόκολλα και να μην υπάρχει πρόβλεψη για τακτικά τεστ και να πρέπει να τα πληρώνουμε από τη τσέπη μας, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα φέρουμε κάτι μέσα στο σπίτι μας, στο παιδί μας που διακινδυνεύει το οτιδήποτε. Λοιπόν, φαίνεται τέλος πάντων, ξεγυμνώνεται εντελώς και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη που έχει την ευθύνη για το ότι άφησε και να διαλυθεί το σύστημα υγείας εντελώς με όλα αυτά που έχει νομοθετήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και με την κυβέρνηση τωρινή, η οποία δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να μπορεί με ασφάλεια ο κόσμος και να μπορεί να βρίσκεται στον χώρο της δουλειάς του, αλλά και τα παιδιά του να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο, στα νοσοκομεία να υπάρχει η παροχή που πρέπει να υπάρχει και για άλλα νοσήματα. Δεν είναι μόνο ο COVID. Εγώ να πω συγκεκριμένα ότι στη μονάδα νευρομυϊκών, για παράδειγμα, πηγαίνει το παιδί μου, το τελευταίο ένα χρόνο λόγω COVID υπολειτουργεί. Δεν βλέπουν όλοι οι γιατροί που θα έπρεπε να βλέπουν τα παιδιά μας. Ένας καρδιολόγος και ένας νευρολόγος. Όσον αφορά το εμβόλιο, ούτε οι ίδιοι ξέρουν αν πρέπει να το κάνουμε ή όχι, γιατί περιμένουν οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό μας το απαντάει ο νευρολόγος μας. Δεν υπάρχει καμία στήριξη, καμία κατεύθυνση. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν πάρει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει και θα πρέπει να φύγει το κόστος των θεραπείων από την πλάτη των γονιών, ειδικά. Και θα πρέπει γενικά, αλλά σε αυτή την περίοδο που πολλοί κόσμος είναι άνεργος, είναι σε αναστολή εργασίας, έχει μείνει χωρίς δουλειά, δεν θα πρέπει να φορτώνεται όλο αυτό το βάρος στην πλάτη του. Αυτά ήθελα να πω, κάτι παραπάνω δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ, πολύ χρήσιμη σημερινή συνέντευξη. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετά. Ραντεβού στους 16 του μήνα, όσοι μπορούμε να κατέβουμε. Εγώ θα σας παρακολουθώ εξ αποστάσεως, γιατί ακριβώς επειδή έχω αυτό το πρόβλημα στο σπίτι με το παιδί, δεν μπορώ να συμμετέχω μαζικά. Αλλά πρέπει να δώσουμε τη μάχη όλοι, τουλάχιστον ο ένας τον άλλον να ειδοποιήσουμε κόσμο να είναι εκεί πέρα. Στο πλαίσιο των υγειονομικών, να σταθούμε και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, γιατί είναι κοινή στόχη. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την Εμιλία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινίου Συλλόγου Γονέων και Δημογραμμιάτη της Κινήσεων. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει παρέμβαση, να κάνει ερώτηση? Η Σοφία, δεν θα μιλήσει? Ναι, να πω κάποια πράγματα κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, με βλέπετε. Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, κλείνουμε ένα χρόνο από την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας και δεν θα ήταν πραγματικά υπερβολή να πει κανείς πως για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης μοιάζει σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα, γιατί πραγματικά κανένα από τα αυτονόητα αιτήματα των εργαζομένων στους χώρους υγείας πρόνοιας, των δεκάδων άλλων εργασιακών κλάδων που όλο αυτό το διάστημα διεκδικούν μέτρα προστασίας της ζωής και της επιβίωσης των μαθητών, των φοιτητών, των γονιών, δεν ικανοποιήθηκαν. Αυτό που είδαμε όμως είναι ότι ικανοποιήθηκαν κατά γράμμα οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, στις οποίες υποτάχθηκε πλήρως η δημόσια υγεία.
Είδαμε ότι η πανδημία ήταν το άλοθη για να ψηφιστούν αντιλαϊκοί νόμοι που είχαν στα σκαριά εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, ανάμεσα σε αυτούς η κατάργηση του οκταώρου, αλλά και ο πόθος τους να ξεμπερδέψουν όπως νομίζουν με τους εργατικούς αγώνες. Τα 100 και βάλε, άσχετα με την πανδημία, νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση, αποτελούν μία ακόμη απόδειξη πως η μόνη τους έγνοια είναι το πώς θα θωρακίσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση και όχι η προστασία του λαού. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας που στερούνται αυτή τη στιγμή απαραίτητες θεραπευτικές υπηρεσίες, γιατί το σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε μία νόσου, οικονομική εξόντωση του λαού και τεράστιες ακόμα παράπλευρες απώλειες. Και όλα αυτά ενώ το τρίτο κύμα είναι μπροστά μας. Η ειδική αγωγή έχει πληγεί σημαντικά από την πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Και λέμε πραγματικά πλήρη αδιαφορία, γιατί δεν ήταν ούτε μια, ούτε δυο, αλλά μετρημένες 22 οι φορές που το σωματείο μας, μαζί με την Ομοσπονδία, μαζί με τη ΣΕΑΝ, των Ενιαίων Συλλόγων Γονέων, την ενόχλησε για αυτό το ζήτημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, με επιστολές, αιτήματα συνάντησης, κινητοποιήσεις στα Υπουργεία, με απεργίες. Το πρώτο κύμα είχαμε λουκέτο στην ειδική αγωγή, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους, που είδαν τους ανθρώπους τους να ψωγυρίζουν σε όλους τους τομείς. Βεβαίως, με ανυπολόγιστες συνέπειες και για τους εργαζόμενους του κλάδου. Γιατί με τα τεράστια ποσοστά αυτασφάλισης αλλά και μαύρης εργασίας, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά κέντρα θεραπείων, πολύ μεγάλο μέρος εργαζόμενων δεν πήρε ούτε καν το πενιχρό αυτό επίδομα της αναστολής, ενώ πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν εργοδοτικούς εκβιασμούς για μειώσεις μισθών ή για να ανοίξουν μπλοκάκι. Κάτω από μεγάλες πιέσεις, η κυβέρνηση κράτησε ανοιχτή την ειδική αγωγή μπροστά στο δεύτερο κύμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν είναι ανοιχτή για όλους. Γιατί ακόμα ισχύει αυτή η κατάπτυστη εγκύκλειος με την οποία απαγορεύεται η φίτηση σε ευπαθείς ομάδες, που συχνά τι είναι οι ευπαθείς ομάδες, πληθυσμοί με πολυαναπηρίες, δηλαδή άνθρωποι που τους είναι και άκρως απαραίτητες οι θεραπείες. Ακόμα και σήμερα τα απογευματινά κέντρα ειδικών θεραπείων λειτουργούν χωρίς πρωτόκολλα. Έστω και αυτά τα πρωτόκολλα που έγιναν λάστιχο για να γλιτώνουν το κόστος οι επιχειρηματίες. Λειτουργούν χωρίς προσωπικό καθαριότητας, με υγειονομικά κατάλληλες αίθουσες, χωρίς επαρκή χρόνο ανάμεσα στις συνεδρίες για απολύμανση και σωστό αερισμό. Τα μοναδικά μέτρα προστασίας, μια μάσκα και ένα αντισηπτικό, επαφίονται και αυτά στην ατομική ευθύνη των εργαζόμενων, οι οποίοι πολλές φορές καλούνται να επομισθούν και το κόστος τους. Το σωματείο μας έχει δεχτεί πολλές καταγγελίες, είτε για απόκρυψη κρούσματος, είτε για μη τήρηση των υγειονομικών κανόνων, αφού παρουσιάστηκε κρούσμα, που κάτω από την παρέμβασή μας διευθετήθηκαν. Και λέμε κάτω από την παρέμβασή μας, γιατί το σωματείο μίλησε με γιατρούς, το σωματείο απέτησε να κλείσουν χώροι μέχρι να υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε τεστ, να ενημερωθούν όλοι οι εξυπηρετούμενοι, χωρίς καμία απολύτως τέτοια οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Και είναι καθαρό ότι οι ιδιαιτερότητες των χώρων μας απαιτούν και ειδικά αυξημένα μέτρα. Προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υποδομών, αλλά και άλλων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποσυγχρονισμό. Τεστ παντού, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και πολλά ακόμα τα οποία έχουμε καταθέσει κατά καιρούς και στην ίδια την κυβέρνηση. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται ένα ενιαίο σχέδιο αξιοποίησης προσωπικού και υποδομών. Δηλαδή, χρειάζεται να απαλλαχθούμε από το αγκάθι της ιδιωτικοποίησης που στερεί αυτές τις δυνατότητες. Γι' αυτό το αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας πρόνοιας είναι αναγκαία προϋπόθεση, αίτημα που αν είχε υλοποιηθεί όπως πρότασε το εργατικό κίνημα, θα είχαν σίγουρα σωθεί πάρα πολλές ζωές. Και κάτι τελευταίο. Η κυβέρνηση έχει κάνει καραμέλα το ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους. Και εμείς αναρωτιόμαστε. Με την εγκληματική καθυστέρηση της πορείας του εμβολιασμού, με τους οικονομικούς ανταγωνισμούς που αυτή τη στιγμή μπλοκάρουν τη μαζική παραγωγή και διάθεση εμβολίων, πώς θα εξασφαλιστεί ότι και όσοι πρόλαβαν και εμβολιάστηκαν έως σήμερα, δεν θα χάσουν, μέχρι να εμβολιαστεί ο υπόλοιπος πληθυσμός, την οκτάμενη ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο?
πώς εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας με θελοντικό εμβολιασμό, που στην ουσία είναι ο φερετζές της ανυπαρξίας επίσημης ενημέρωσης. Ήδη μας έρχεται η εικόνα πως αρκετοί συνάδελφοι, που τονίζουμε, εξυπηρετούν πληθυσμούς και με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, όπως αποδεικνύεται από έρευνες, και με αυξημένες πιθανότητες βαριάς πρόγνωσης της νόσου. Αρκετοί τέτοιοι συνάδελφοι δεν δήλωσαν συμμετοχή, όχι γιατί είναι αρνητές του ιού ή αντιεμβολιαστές, αλλά γιατί δεν έχουν την απαραίτητη επιστημονική ενημέρωση με βάση το ιατρικό ιστορικό τους. Ποιανού ευθύνη είναι να το λύσει αυτό και πότε? Γιατί το προσωπικό των ιδιωτικών κέντρων θεραπείων δεν υπάρχει σήμερα πουθενά στα σχέδια εμβολιασμού της κυβέρνησης, ενώ οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν και παιδιά που το πρωί φοιτούν στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, είτε τα ίδια τα κέντρα λειτουργούν λόγω της πολυδιάσπασης ως τέτοια, και ενώ ακόμα εργαζόμενοι στα κέντρα δουλεύουν ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη το πρωί σε σχολεία, όπου για αυτούς τους χώρους υποτίθεται η κυβέρνηση έχει οργανώσει ένα σχέδιο για το εμβόλιο. Άρα λοιπόν, ας σταματήσουν να παίζουν με την υγεία και τις ζωές μας και επιτέλους ας ακούσουν τα αιτήματά μας. Εμείς θα τα ξαναθέσουμε στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, στο πλάι και της Ομοσπονδίας και στο πλάι των υγειονομικών και μπροστά στην απεργία στις 16 του μήνα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο της ΕΜΙΣΕΑ, τη Σοφία Τσκλαγανίτη. Θα δώσουμε το... Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει, να παρεύει ή να κάνει κάποια ερώτηση? Και να δώσουμε τότε το λόγο στον συναγωνιστή, τον Χάρη τον Χουρδάκη, να κάνει το κλείσιμο. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις φωτίσανε πολλές πλευρές των ζητημάτων. Να πούμε στους συναδέλφους που έχουν κάποια προβλήματα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, να συνηθούμε για κάποια προβλήματα έχει με τα ΚΕΠΑ, αλλά επιτρέψτε μας να ξεκαθαρίσουμε κάτι σχέση με, με τα εμβόλια. Αν εξαιρέσουμε κάποιες συγκεκριμένες πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως είναι το πρόβλημα που έδε, του παιδιού της Εμιλίας, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη σε σχέση με τον εμβολιασμό. Καλούμε τους εργαζόμενους, τα μέτρα, τους κρούς, πάσχοντες, να διεκδικήσουν να εμβολιαστούν γρήγορα. Άλλωστε στα εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν τα ανάλογα πρωτόκολλα κτλ. Μα λένε κάποιοι, έχετε εμπιστοσύνη αφού το εμβόλιο είναι στα χέρια των εταιριών. Εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον καπιταλισμό, στη μορφή οργάνωση της κοινωνίας που δουλεύουν τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια και ειδοποιούνται τον πλούτο μια χούφτα παράσιτα. Οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, τις επιχειρήσεις, που καθορίζουν τα πάντα με βάση το κέρδος τους. Από την άποψη ότι παλεύουμε να τσακιστούν αυτοί οι μηχανισμοί της εκμετάλλευσης και θεωρούμε ότι ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος της δουλειάς, ο άνθρωπος του μόχθου, ο επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό του, μπορεί να οργανώσει συλλογικά την κοινωνία, την παραγωγή, με κριτήριο την προστασία της ζωής του ανθρώπου, με κριτήριο να μπορεί να αναπτύσσεται, να καλύπτει τις ανάγκες με βάση αυτό που η επιστήμη σήμερα και το επίπεδο παραγωγικότητας επιβάλλει. Όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μπορεί να παράγεται από καπιταλιστές και να τους νοιάζει το κέρδος, αλλά το συμφέρον τους σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση είναι να εξασφαλίσουν ασφαλές εμβόλιο. Όποιος θέλει να χτυπήσει την εκμετάλλευση, δεν τα βάζει με την Α ή Β μόνο εταιρεία, το βάζει συνολικά με το σύνολο της εκμετάλλευσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς λέμε όλα τα εμβόλια που θα πιστοποιηθούν, ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει. Και να είναι στη διάθεση του κόσμου και δωρεάν. Βλέπετε, ένα συλλογικό συμφέρον των καπιταλιστών, συγκεκριμένη περίπτωση συμβαδίζει μια πλευρά όμως, ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, με το δικό μας το συμφέρον. Του συμφέρει να είναι ασφαλές, γιατί φοβούνται τον ξεσηκωμό, αλλά είναι και τέτοιο προϊόν που απευθύνεται σε 7,5 δισεκατομμύρια πελάτες που κάθε συμφέρον να μην εκτεθούν. Γι' αυτό και πάνω από 100 εταιρείες που είναι έτοιμες να παράξουν εμβόλια δεν αμφισβήτησαν την έγκριση των πρώτων εμβολίων. Γιατί όλοι ξέρουν θα πουλήσουν. Όλοι ξέρουν ότι είναι τέτοιο προϊόν το εμβόλιο που για πολλά χρόνια θα είναι αναγκαίο.
Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα πρέπει η πολιτεία να οργανώσει πιο, ακόμα πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση, έτσι, να διεκδικήσει το εμβόλιο, γιατί είναι δικαίωμά του. Το έχει πληρώσει. Τώρα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κάτι καθαρό. Δεν είναι μια κατάσταση η πανδημία που δεν την περίμενε κανένας. Μπορεί πολλοί από εμάς, κάτω από την καθημερινή πίεση των προβλημάτων, να μην είχαμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μυαλό μας. Όμως τα κράτη που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, οι γιατροί, οι υγειονομικοί, ήξεραν τις συγκεκριμένες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχαν αντιμετωπίσει τις επιμέρους πανδημίες του ΙΤΑ1Ι1, του SARS-1, SARS-2 κτλ, του έμπολα. Άρα υπήρχε η πρόβλεψη και είχε προβλέψει και μια τέτοιο ενδεχόμενο. Το ζήτημα είναι τα συστήματα υγείας και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες του καπιταλισμού δεν είναι δομημένα, συγκροτημένα με βάση τις ανάγκες της προστασίας της υγείας, της ζωής συνολικά του λαού. Είναι δομημένα και αναπτυμμένα με κριτήριο να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο πακέτο παραγών και από εκεί και πέρα να αφήνουν ένα ευρύ πεδίο για την επιχειρηματική δράση στους συγκεκριμένους τομείς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τομέας της ασφάλισης και της υγείας είναι ο τέταρτος πιο κερδοφόρος κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα δεν τους έπιασε η πανδημία στον ύπνο. Τα συστήματα υγείας τους και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες συνειδητά δεν είναι δομημένα με βάση να αποκαλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν είμαστε υπερφυαλοί. Πλούτος υπάρχει. Το θέμα να διατεθεί για τις ανάγκες των ανθρώπων. Πάει η Ελλάδα να και αγοράζει τα Ραφάλ. Δισεκατομμύρια. Με ένα Ραφάλ θα μπορούσε να εξασφαλιστούν πάνω από 4.000 κρεβάτια μεθ. Θα μου μας πούνε κάποιοι, μα δεν θέλετε να υπάρχει η άμυνα της χώρας. Μα πώς συστήματα, όπλα, σύγχρονα, όπως είναι τα Ραφάλ, μπορούν να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας όταν είναι πλήρως εξαρτώμενες από τις χώρες παραγωγής, από το ΝΑΤΟ, γιατί οι ανάγκες του ΝΑΤΟ για πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα είναι επιβαλλόμενοι αυτοί οι εξοπλισμοί. Και στο κάτω-κάτω μας προστατεύουν ποιον, από το σύμμαχό μας. Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, μαζί δεν σχεδιάζουν, μαζί δεν κάνουν ασκήσεις. Άλλες είναι οι ανάγκες της άμυνας της πατρίδας μας. Πρώτα απ' όλα να επεμπλακούμε από τη λιχοσυμμαχία του ΝΑΤΟ, να μην θεωρούμε εχθρούς αυτούς που το ΝΑΤΟ θεωρεί εχθρούς και να σχεδιάζουμε και να οργανώσουμε την άμυνά μας με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες, την προστασία της ζωής του λαού, της εδαφικής ακυρότητας της χώρας μας και όχι για ένα πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα ή στην Κινέζικη Θάλασσα ή στο Μερσικό Κόλπο, όπως σχεδιάζονται όλα αυτά. Να γιατί αυτά που λέμε πατάνε στις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, να γιατί είναι στον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης και όλο αυτό που κυβερνήσα και του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε όλη αυτή την πολιτική που μετέδεψε τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανοτοϊκή βάση και την ίδια στιγμή ιδιωτικοποίησε το σύστημα υγείας και πρόνοιας. Να γιατί αντικειμενικά η πανδημία βάζει τα ζητήματα ζωής και θανάτου και την εργατική τάξη στο λαό μας, τους ανάπηρους χρόνους πάσχοντες, στην πρώτη επιλογή. Και εμείς είμαστε με τη ζωή, με τους ανθρώπους, γι' αυτό θα βγούμε στον δρόμο, θα παλέψουμε, γιατί με την πολιτική τους η ζωή μας κινδυνεύει, τα παιδιά μας κινδυνεύουν, οι οικογένειές μας κινδυνεύουν, γιατί τα κέρδη τους, η πολιτική των κερδών, αντιστρατεύεται τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας. Οργάνωση, αγώνας, πείσμα, αισιοδοξία. Δεν φοβόμαστε τον κορονοϊό, προστατευόμαστε με τα μέτρα που οι επιστήμονες επιβάλλουν, φοβόμαστε τον καπιταλισμό όσο σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε δυνατοί, μπορούμε να τον πολεμήσουμε, μπορούμε και τώρα να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Άλλωστε, η πείρα από τους αγώνες του τελευταίου διαστήματος απέδειξαν ότι μια σειρά μέτρα που επιχείρησαν να περάσουν, μπόρεσαν οι εργαζόμενοι, οι ανάπηροι, οι χρόνοι πάσχοντες, να τα αποσπάσουν και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε λοιπόν και τώρα και με τον αγώνα να τους αναγκάσουμε να πάρουν μέτρα στην υγεία, στην πρόνοια. Άλλωστε και κάποια που πήρανε κατά από αυτούς τους αγώνες αναγκάστηκαν και τα πήρανε. Μπορούμε δηλαδή να νικήσουμε
να πάρουμε, αποσπάσουμε επιμέρους κατακτήσεις και στη συγκεκριμένη βάση. Κλείνοντας, είμαστε αλλέγγυοι με τους μεχόμενους υγειονομικούς. Θυμίζουμε τις 16 του μήνα, είμαστε αλλέγγυοι, είμαστε στον δρόμο του αγώνα με τα παιδιά μας, με τους μαθητές και τους φοιτητές, ενάντια στην καταστολή, ενάντια στη μετατροπή σε στρατόπεδα αστυνομοκρατούμενους χώρους των πανεπιστήμιων και να έχουν πραγματικό δικαίωμα στη μόρφωση τα παιδιά της εργατικής τάξης, τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια με όρους ασφάλειας για να μπορέσουν οι φοιτητές να μπουν στους φυσικούς τους χώρους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.